Πέρα, τι ακριβώς έχει γίνει, Γιώργο Σαζακλή, γιατί σοκάρουν οι αποκαλύψεις της ανήλικης κόρης για τον πατέρα που παρενοχλούσε σεξουαλικά το ίδιο το παιδί. Σε ακούμε. Στην ΚΟ συγκεκριμένα είναι ανάστατη η τοπική κοινωνία, καθώς πατέρας παρενοχλούσε σεξουαλικά την ίδια του την κόρη. Συγκεκριμένα γυρίζουμε στο 2013, όταν ο πατέρας είχε καλέσει την κόρη του, που ήταν μαθήτρια της Δευτέρας Γυμνασίου τότε, στην επιχείρηση την οποία διέθετε, και εκεί της έδειξε φωτογραφίες με ημίγυμνες και γυμνές κοπέλες, ενώ εν συνεχεία προχώρησε και σε φωτογραφίες με ένα ζευγάρι. Δεν θέλω να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι αυτά που γίνανε στη δικογραφία, είναι αυτά που συζητήθηκαν στο δικαστήριο. Συζητήθηκαν στο δικαστήριο, ακριβώς. Η μητέρα, η οποία ήταν και χωρισμένη από τον πατέρα, τον προειδοποίησε ότι αν συνεχίσει να φέρεται έτσι στην ίδια του την κόρη, τότε θα πάρει την επιμέλεια των παιδιών η ίδια. Στη συνέχεια όμως, στον ίδιο μήνα, φαίνεται ότι ο πατέρας δεν άκουσε την προειδοποίηση της γυναίκας, της πρώην σύζυγου του, και έτσι μέσα στο ίδιο του στο σπίτι έβαλε χέρι σε επίμαχα σημεία της κόρης του στην διάρκεια μασάζ, το μασάζ που έκανε στην κόρη του. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα, σε παρακαλώ. Δεν θέλω, γιατί αηδία μας προκαλούν. Αηδία, και είναι σοκαρισμένη η κοινωνία όλη, και της ΚΟ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Τερατάνθρωπος. Με αυτά τα πράγματα, με αυτά τα τέρατα. Με αυτά τα τέρατα. Με αυτά τα τέρατα. Μεγάλες ποινές. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Στις 13 Νοεμβρίου είναι η δίκη. 13 Νοεμβρίου είναι το δικαστήριο αυτό το οποίο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Θα είμαστε εκεί να δούμε, και πρέπει η νόμη να είναι βαρύτατη για όλους αυτούς. Δυστυχώς, δυστυχώς σήμερα έχουμε αρκετά τέτοια θέματα που σοκάρουν. Έχουμε αρκετά τέτοια θέματα που προκαλούν αηδία, προκαλούν την οργή του κόσμου, όταν μικρά παιδιά πέφτουν θύματα παρενόχλησης, κακοποίησης και βιασμού. Μένουμε εδώ, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο έχουμε και άλλα θέματα. Πάμε τώρα γρήγορα όμως στη Στέλλα Παπαθηνασίου και στο Ήπειρο TV.